Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η κουβέντα θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, προκειμένου να μαζευτούμε αρχικά όσο το δυνατό περισσότερο, ώστε να μην χάσετε τη ροή της συζήτησης. Στο μέσο διάστημα, να σας ενημερώσω πως όλος ο κύκλος live διαδικτυακών συνεντεύξεων που μεταδίδουμε μέσω Facebook, εάν δεν προλάβετε να τον παρακολουθείτε live, ανεβαίνει μετά σε όλα μας τα διαδικτυακά εργαλεία. Έτσι βρίσκεται τις συνεντεύξεις στο Χρόνος Εφημερίδα στο Facebook, στο Εφημερίδα Χρόνος στο YouTube και στο SoundCloud Radio Χρόνος 87,5 FM, το οποίο βρίσκεται μέσα από το radio, μέσα από το χρόνος.gr. Λοιπόν, από ό,τι έχετε καταλάβει ήδη, η σημερινή συνέντευξη δεν είναι μια κανονική συνέντευξη ακριβώς, αλλά είναι μια καμπάνια στήριξης των παιδικών χωριών ΣΟΣ και συγκεκριμένα της δομής στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε τη χαρά, στην άλλη άκρη της οπτικής μας γραμμής, να φιλοξενούμε τον Θανάση Τσολάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθως κάθεται δίπλα μου, διότι είναι δημοσιογράφος του Χρόνου και του Reportal.gr. Ωστόσο, εδώ και 2 μήνες περίπου εργάζεται από το σπίτι του και βιώνει τη δικιά του καραντίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε ως χόμπι και κατέληξε ως ολόκληρη καμπάνια στήριξης των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Κάτσε να το πιάσουμε τώρα, Διονύση, αφού πω ότι εγώ καλησπέρα στους διαδικτυακούς φίλους του Χρόνου. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτό όντως ξεκίνησε, μάλλον ένα από τα χόμπι που, τα οποία ανακαλύψαμε νομίζω όλοι όσοι, όλοι οι άνθρωποι αυτή την περίοδο της καραντίνας που είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι τους περισσότερους από εμάς μας επανέφερε πιο κοντά λίγο στα χόμπι μας, σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι για να γεμίζουμε τον χρόνο που ήταν πάρα πολύ κτλ. Εμένα η ενασχόλησή μου με τη λαϊκή τέχνη είναι πολύ μακρινή. Ξεκινάει από την εφηβική μου ηλικία. Οπότε τώρα έχοντας αρκετό χρόνο το ξαναθυμήθηκα για αρχή. Έτσι για να περνάω τον χρόνο μου κάπως πιο δημιουργικά και να έχω κάτι να απασχολούμαι και σε κάτι να διοχετεύω όλα μου τα αρνητικά συναισθήματα και νομίζω ότι σε αυτό δεν ήμουν και ο μοναδικός. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος που περάσαμε και που περνάμε έχει μεγάλο αρνητικό φορτίο, έχει άγχος, έχει αγωνία, έχει μια αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, έχει γενικώς προβλήματα διάφορα, τα οποία ο καθένας προσπαθεί να διαχειριστεί με όποιο τρόπο μπορεί. Άλλωστε, να θυμίσουμε κιόλας, Διονύση, ότι ήδη στο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού υπήρχε και υπάρχει και γραμμή ψυχολογικής στήριξης, έτσι. Με αφορμή την κουβέντα μας, ας το υπενθυμίσουμε και αυτό στον κόσμο. Προβλήματα εκτός από τους πολίτες έχουν και οι δομές. Ιδίως όσες δομές βασίζονται κυρίως σε δωρεές και γενικά στην ανθρωπιά του κόσμου και στο τι μπορεί να δώσει ο κόσμος από το υστέρημα ή οτιδήποτε έχει στην άκρη. Έτσι, φαίνεται λοιπόν ότι ο κορονοϊός έχει πλήξει και τις δομές γενικά των παιδικών χωριών ΣΟΣ και ιδίως αυτήν την οποία στηρίζεις μέσα από αυτή την καμπάνια του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης. Και να βάλουμε μια ανατελεία να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, κάτω από το δημοσίευμα σε σχόλιο, υπάρχει ο σύνδεσμος στον οποίο μπορεί να βρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί βήμα-βήμα τη διαδικασία με την οποία μπορεί να κάνει τη δικιά του δωρεά και αγοράζοντας και μια κούκλα. Θα μας τα εξηγήσεις και εσύ αναλυτικά σε λίγο, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Ποια τα προβλήματα των παιδικών χωριών ΣΟΣ? Αυτό λοιπόν, Διονύση, τώρα που ξεκίνησε για μένα ως δημιουργική απασχόληση, κατέληξε να γίνει μια φιλανθρωπική, μάλλον μια δράση αλληλεγγύης. Δεν μ' αρέσει εμένα πολύ το φιλανθρωπική, γιατί ακριβώς συμβαίνει και αυτό που είπες. Δηλαδή, αυτές τις δομές, όλου του τύπου αυτές τις δομές, οι περισσότεροι από εμάς στο μυαλό μας τους έχουμε, τα έχουμε σαν κάτι μαγικό, σαν δομές που απλά εκεί υπάρχουν και λειτουργούν. Δεν λειτουργούν όμως έτσι, στηρίζοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βοήθεια του κόσμου, και η οποία, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, έχει μειωθεί.
όχι μόνο στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Αυτό είναι γενικώς μια κατάσταση η οποία επικρατεί και συμβαίνει. Είναι ένα γεγονός το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας από εδώ και πέρα. Και η κίνηση αυτή, όλη η Διονύση, έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι θα ήθελα να παρακινήσουμε τον κόσμο να κοιτάξει και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, OK, καλά, μείναμε ασφαλείς, μείναμε στα σπίτια μας, OK, τελείωσε. Τέλος πάντων, έχει μπει σε μια άλλη φάση όλο αυτό. Πρέπει όμως τώρα να δούμε και τι γίνεται έξω από τα σπίτια μας, να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους που βοηθούν άλλους ανθρώπους για τέτοιες οργανωμένες δομές όπως είναι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα οποία έχουν δώσει τις εξετάσεις τους στην κοινωνία. Έτσι. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για το παιδικό χωριό ΣΟΣ αυτό καθ' αυτό. Όλοι ξέρουμε τι κάνει το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Ίσως όμως αυτό που δεν ξέρουμε πολύ είναι το πώς το κάνει. Το παιδικό χωριό ΣΟΣ, λοιπόν, είναι και αυτό μια δομή που βασίζεται πάρα πολύ στην καλοσύνη των ξένων. Αυτήν θέλω να παρακινήσω και προκειμένου όλες αυτές οι κούκλες να πεταχτούν στα σκουπίδια μετά από την παρέλευση της καραντίνας, σκέφτηκα να επιτελέσουν ένα πιο χρήσιμο σκοπό και να, αυτός ο σκοπός να είναι μια προτροπή προς την αλληλεγγύη. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος, έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, γιατί θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η δεύτερη φάση όλης αυτής της κατάστασης που λέγεται κρίση του κορονοϊού έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι δύσκολη, θα ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο και νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι ένα από τα πιο βασικά όπλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να την αντιμετωπίσουμε και αυτήν και μάλιστα μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μέσα από τον καναπέ μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να βγούμε στον δρόμο, δεν χρειάζεται να παραβούμε εντός εισαγωγικών τα μέτρα τα οποία έχουν οριστεί από τους αρμόδιους για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Με μια απλή κίνηση e-banking μπορούμε όλοι να προσφέρουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμούμε, αρκεί όμως αυτό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Να σκεφτόμαστε από εδώ και πέρα ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να χρειάζονται τη βοήθειά μας και εξερχόμενοι αυτής της καραντίνας να τη χρειάζονται ενδεχομένως περισσότερο από ό,τι τη χρειαζόταν πριν. Καλά τα λέμε, αλλά θεωρητικά ακόμα. Επί του πρακτέου έχεις κάνει εσύ περίπου 50 κούκλες, τις έχεις κατασκευάσει από το μηδέν, για να καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν, και τις οποίες τις πουλάς μέσα σε εισαγωγικά, εναντί ενός συμβολικού ποσού τουλάχιστον 15 ευρώ και περισσότερα όσα θέλει να διαθέσει ο καθένας, για να καταλαβαίνουν ποιος μας παρακολουθούν. Δώσε μας λίγο μια εικόνα, το έχεις κάνει ήδη, και δώσε μας και βήμα-βήμα το πλάνο, το πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει? Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Οι κούκλες αυτές, μαζί και με τις ιστορίες τους, είναι αναρτημένες στη σελίδα Καραντίνα στο Facebook. Άλλωστε, μέσα και από το δημοσίευμα του χρόνου είναι ενεργό το link και μπαίνουν κατευθείαν εκεί οι άνθρωποι που θέλουν να το δούνε. Και εκεί διαλέγουν την κούκλα την οποία θέλουν, που τους αρέσει, στέλνουν ένα μήνυμα στην Καραντίνα, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και ως απάντηση σε αυτό το μήνυμα παίρνουν τα στοιχεία, το IBAN δηλαδή, το οποίο κάνουν την κατάθεση, η οποία πρέπει να είναι minimum 15 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όταν κάνουν την κατάθεση, στέλνουν ως αποδεικτικό ένα μέρος του καταθετηρίου. Δεν λέω όλο το καταθετήριο, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα επάνω, τα οποία δεν είναι χρήσιμο να διακινούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Τα στοιχεία όμως από το καταθετήριο, τα οποία μπορούν να δημοσιοποιηθούν, τα αποστέλνουν για να υπάρχει απόδειξη ότι έχει γίνει αυτή η κατάθεση. Και από εκεί και πέρα, η κούκλα αυτή περιέρχεται στην κατοχή τους και θα τους αποσταλεί σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί αυτές οι κούκλες θα εκτεθούν μετά εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αλλά περίπου στα μέσα Ιουνίου θα την έχουν και δική τους, μαζί βέβαια και με την ιστορία που τη συνοδεύει. Τι είναι αυτή η σελίδα Καραντίνα στο Facebook και τι είναι αυτές οι ιστορίες που συνοδεύουν τις κούκλες? Δηλαδή, είναι ιστορίες της δικιάς σου φαντασίας, είναι ιστορίες της καθημερινότητας, είναι μία μίξη? Είναι προφανώς μια μίξη. Είναι μια, μάλλον και αυτό ξεκινάει από τις δικές μου προσωπικές καταβολές, που θεωρώ ότι το χιούμορ είναι μεγάλο όπλο σε δυσάρεστες καταστάσεις και δύσκολες, όπως ήταν αυτή η οποία
από την οποία βγήκαμε. Εκεί λοιπόν προσπάθησα να επιστρατεύσω όσο από το χιούμορ διαθέτω, ελπίζω να διαθέτω πολύ. Και έτσι έφτιαξε και από μια ιστορία για κάθε μία από τις κούκλες που μας συνοδεύουν. Προφανώς είναι ιστορίες οι οποίες βασίζονται στην πραγματικότητα, είτε στην προσωπική μου παρατήρηση, είτε στα προσωπικά μου συναισθήματα, είτε σε γεγονότα που τα καταγράψαμε μέσα από τα ρεπορτάζ να συμβαίνουν. Όπως για παράδειγμα η αισχροκέρδεια στις μάσκες, ένα παράδειγμα τυχαίο. Τα πάρα πολλά αιτήματα να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Η μεγάλη ανησυχία για το πότε θα ανοίξουν οι οίκοι ανοχής. Καταστάσεις τις οποίες τις ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα όλοι μας, η ανεργία στα ξενοδοχεία. Όλα αυτά που καταγράφηκαν μέσα στα ρεπορτάζ και τελικά συνθέτουν αυτό το παζλ που λέγεται περίοδος καραντίνας, προσπάθησα να τους δώσω μια σατυρική διάθεση για να γελάσουμε, να γελάμε, γιατί αυτές ηλεκτρονικά θα συνεχίσουν να παραμένουν. Και από εκεί και πέρα να αποτελέσουν και ένα ενθύμιο, αν θέλεις, αυτής της περίοδου που περάσαμε όλοι, από την οποία και η οποία σίγουρα έχει χαραχτεί σε όλους μας και δεν νομίζω ότι κανείς από όσους τη ζήσαμε θα μπορέσει ποτέ να την ξεχάσει. Νομίζω ότι η ζωή μας πια έχει χωριστεί στην προ και μετά καραντίνα σε εποχή. Οπότε όλο αυτό μαζί ελπίζω τελικά να αποτελέσει και μια βοήθεια για το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης, το οποίο υπάρχει εδώ στο Αρίστινο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εδώ λειτουργεί, παράλληλες δομές του. Υπάρχουν βέβαια και στη Ροδόπη, τις γνωρίζει ο κόσμος και τις υποστηρίζει και ευτυχώς. Αλλά ξαναλέω, Διονύση, για μένα το σημαντικό είναι το αίσθημα της αλληλεγγύης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί στον κόσμο. Αυτό είναι λίγο που ατόνισε την περίοδο που περάσαμε, γιατί αυτή η απομόνωση, δυστυχώς, αν και υγειονομικά ήταν επιβεβλημένη, ψυχολογικά έχει δυστυχώς κάποιες συνέπειες. Ελπίζω να βρούμε όλοι τους τρόπους μας να τη διαχειριστούμε και να τις διαχειριστούμε μάλλον αυτές τις συνέπειες και να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον συνάνθρωπο, γιατί θεωρώ ότι τα δύσκολα από εδώ και πέρα ξεκινάνε. Δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα τώρα, είναι και ένα ωραίο ανοιξιάτικο μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα και σε όλο αυτό εξαιρώ το πολιτικό ή κομματικό κομμάτι. Okay, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη περίπτωση. Το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό φέρεται έτσι όπως κρίνει ως σωστό. Οι πολίτες θα κρίνουν εκ του αποτελέσματος, ασκώντας το δικαίωμά τους βέβαια στις εκλογές. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το βάζουμε στην άκρη και πρέπει να δούμε πια και στην πράξη τι είναι η ατομική ευθύνη. Για μένα η ατομική ευθύνη δεν είναι μόνο η μάσκα και τα γάντια και η κοινωνική απόσταση του 1,5 μέτρου. Για μένα η κοινωνική ευθύνη και η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι πολιτική πράξη και μάλιστα υψίστου συμβολισμού. Και αυτό είναι που θέλω να κρατήσουμε, δεν θέλω να ακούγεται έτσι εγωιστικό, που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να πορευτούμε και στη δεύτερη και στην τρίτη φάση όλης αυτής της διαδικασίας και τελικά όταν τα πράγματα επανέλθουν, σε όποιο βαθμό και με όποιο τρόπο επανέλθουν, τουλάχιστον να είμαστε μαζί. Θανάση, πόσες κούκλες έχεις κατασκευάσει και εάν έχεις την καλοσύνη και έχεις κάποια αγαπημένη ή κάποια πιο πρόχειρη αυτή τη στιγμή, να μας δώσεις το story της. Έχω μια αγαπημένη και θα σας τη δείξω. Είναι η αγαπημένη μου, είναι αυτή, η οποία είναι αυτό που φαίνεται και είναι το όνομά της είναι Τζέσικα και είναι ιερόδουλος. Και αυτήν την έχω γεννήσει ως αγαπημένη, γιατί νομίζω ότι πια στο 2020 πρέπει οι άνθρωποι να σπάσουμε τα ταμπού μας, πρέπει να βλέπουμε την εικόνα σε όλο της το μέγεθος, γιατί δυστυχώς ακόμη και τώρα, ακόμη και μετά από όλη αυτή την περίοδο, υπάρχουν πράγματα που τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Μας αρέσει ή όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιερόδουλες. Αυτό είναι ένα γεγονός της ελληνικής της παγκόσμιας πραγματικότητας, όχι μόνο της ελληνικής. Και η παροχή αυτών των υπηρεσιών όμως, από εδώ και στο εξής, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακριβώς για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην υγειονομική κατάσταση όλης της χώρας.
Όπως άλλωστε έχουμε την προ-κορονοϊό και τη μετά-κορονοϊό εποχή, όλο το φάσμα της ζωής μας, όπως την γνωρίζουμε, έχει αλλάξει. Ναι, και πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, και οι ιερόδουλες ως επαγγελματίες, θέλω να πω, αν δεν φροντιστούν από το κράτος, λαμβάνοντας τις όποιες κοινωνικές παροχές, όπως πήραν όλα τα άλλα επαγγέλματα, θα αναγκαστούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράνομα, αλλά και θα υπάρξουν φυσικά και άνθρωποι, οι οποίοι θα, ορμόμενοι από την ανάγκη τους, ενδεχομένως να μην τηρούν τις σωστές προδιαγραφές για να, για να προχωρήσουν στη γενετήσια πράξη και μετά αυτό όλο μαζί να δημιουργήσει τις λεγόμενες υγειονομικές βόμβες. Και όλο αυτό γιατί, για να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιερόδουλες. Όχι, φυσικά και υπάρχουν ιερόδουλες, φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν σε ιερόδουλες. Τουλάχιστον λοιπόν ας γίνει αυτό σωστά και με υγειονομική ασφάλεια, ώστε ούτε οι γυναίκες ή και οι άνδρες που εργάζονται στο σεξ να κινδυνεύουν, αλλά ούτε και οι πελάτες αυτών. Και κατ' επέκταση, βέβαια, οι κοινωνίες, έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, τα πάντα έχουν αλλάξει στη νέα κατάσταση που βιώνουμε. Μου είπες νωρίτερα ότι οι κούκλες αυτές θα εκτεθούν κάπου, αν κατάλαβα σωστά. Πότε. Θα εκτεθούν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Δεν έχω ακόμη ακριβώς την ημερομηνία. Αλλά τότε, γύρω στα μέσα Ιουνίου, θα ξεκινήσει η λειτουργία του θερινού κινηματογράφου της Αλεξανδρούπολης στην πλάζα του ΕΟΤ. Νομίζω και στην Κομωτινή είναι αρκετά γνωστό ο Φλίσβος, γιατί είναι ένας από τους παλαιότερους θερινούς κινηματογράφους στη Θράκη γενικά. Η κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης, που τον διαχειρίζεται τα καλοκαίρια, θα αποφάσισε να κάνει ως εναρτήρια εκδήλωση για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν μια έκθεση με τις κούκλες της καραντίνας, ακριβώς για να... Οι κούκλες βέβαια έως τότε θα έχουν διατεθεί, δεν θα πωλούνται δηλαδή στην έκθεση. Ήδη η ζήτηση ευτυχώς είναι αρκετά μεγάλη. Απλά, συγγνώμη, θα εκτεθούν εκεί ως αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι πρέπει να εκφραστεί με έναν τρόπο η αλληλεγγύη. Ούτως ή άλλως και ο κινηματογράφος, ο θερινός της Αλεξανδρούπολης, όπως και όλοι, θα λειτουργήσει με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από το πλαίσιο του νόμου για την επαναλειτουργία της αγοράς γενικότερα. Ο χώρος εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλος, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση συγκροτισμού. Ύστερα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι δημοτικός, ανήκει δηλαδή στο Δήμο, συνεπώς έχει και αυτό το συμβολισμό του, δηλαδή να γίνει μια κίνηση εκεί η οποία να αφορά όλους και να γίνει σε ένα χώρο που είναι όλων, είναι κοινόχρηστος, είναι δημόσιος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, οι κούκλες θα αποσταλούν στους αποδέκτες τους ή όσοι επιθυμούν να έρθουν να τις πάρουν από το συγκεκριμένο σημείο, μπορούν να τις πάρουν από εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Πάρα πολύ ωραία. Να υπενθυμίσουμε σε όσους μας παρακολουθούν ή σε όσους τώρα μπήκαν στην διαδικτυακή μας συχνότητα, ότι κάτω στα σχόλια υπάρχει ενεργός σύνδεσμος, στον οποίο μπορείτε να μπείτε, ώστε να δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να γίνετε ένας ανάδοχος κούκλας, κάπως έτσι να το θέσουμε, δίνοντας τουλάχιστον 15 ευρώ ή όσα θέλετε περισσότερα, τα οποία με τη σειρά τους θα διατεθούν συνολικά για τη στήριξη του παιδικού χωριού ΣΟΣ Αλεξανδρούπολης. Να πούμε, Διονύση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο το έχουμε καταγράψει και από τα ρεπορτάζ. Το IBAN, το οποίο δίνεται, είναι κατευθείαν, αφορά κατευθείαν το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Δηλαδή, δεν είναι ένα IBAN το οποίο είναι δικό μου ή κάποιου άλλου διαμεσολαβητή. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το IBAN αυτό, να ξέρουν ότι τα χρήματα τα δίνουν κατευθείαν στους λογαριασμούς του παιδικού χωριού ΣΟΣ και μάλιστα στον κεντρικό του λογαριασμό και από εκεί και πέρα διανέμεται στη δομή την οποία αφορά. Γι' αυτό και πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί το συγκεκριμένο IBAN είναι IBAN οργανισμού και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο να γίνει. Στο αυτοματοποιημένο μήνυμα που παίρνουν, τους εξηγείται ακριβώς τη διαδικασία βήμα-βήμα. Με το e-banking έχουμε όλοι εξοικειωθεί, νομίζω, πια θέλοντας και εμείς. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Απλά να είναι δηλαδή αυτό, θέλω να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, γιατί κατά καιρούς και ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε καταγράψει και πάρα πολλούς επιτίδιους και επίδοξους φιλάνθρωπους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ονόματα οργανισμών και ανθρώπων
ακόμη και θρησκειών. Και αυτό που κάνουν τελικά είναι να γεμίζουν τις τσέπες τους και όχι να εκμεταλλευόμενοι τα καλά αισθήματα του κόσμου, γεμίζουν τις τσέπες τους και όχι τα ταμεία, τέλος πάντων, αυτών που επικαλούνται. Και μάλιστα και ως απόδειξη το ότι το παιδικό χρυγόσος έχει αποδεχτεί αυτή την πρόταση και είναι σύμφωνο, έχει κάνει και ανάρτηση στο δικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου ανακοινώνει ότι συμβαίνει αυτή η δράση. Συνεπώς, θέλω να πω ότι είναι επισημοποιημένο από όλες τις απόψεις και σίγουρα τα χρήματα θα πάνε εκεί όπου προορίζονται. Και με αυτή τη σημαντική διευκρίνηση, Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο μας, τον Θανάση Τσολάκη, ο οποίος είναι και εμπνευστής μιας ηλεκτρονικής πρωτοβουλίας ενίσχυσης του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης. Ο Θανάσης έχει κατασκευάσει κάποιες κούκλες, τις οποίες τις διαθέτει ένα διαδητήμου τουλάχιστον 15 ευρώ, το οποίο διοχετεύεται κατευθείαν στη δομή του παιδικού χωριού ΣΟΣ Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη εν μέσω καραντίνας, η οποία τελικώς οδήγησε σε μια φιλανθρωπική δράση με τελικό και άμεσο αποδέκτη το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης. Η πρωτοβουλία ονομάζεται Καραντίνα και μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook πληκτρολογώντας ακριβώς Καραντίνα. Πρόκειται για μια σειρά από 45 κούκλες που κατασκευάστηκαν από νήμα και σύρμα και λειτουργήσαν ως ένα ιδιότυπο ημερολόγιο της περίοδου που απαγορευόταν η κυκλοφορία λόγω της έξαρσης της επιδημίας του κορονοϊού. Σήμερα οι κούκλες αυτές διατίθενται για την ενίσχυση του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης μέσα από μια απλή και ιντερνετική διαδικασία, η οποία είναι καθόλου επικαιροποιημένη από το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης, το οποίο διοχετεύονται κατευθείαν δίχως μεσάζοντες τα χρήματα. Υπό το πρίσμα ότι η ανάγκη της παροχής βοήθειας δεν τελείωσε με την άρση των μέτρων, ούτε μπορεί να πάψει να υπάρχει σε όσες καραντίνες και αν εφαρμοστούν. Από την άλλη, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχουν πάντοτε και οι τρόποι να δείξει κανείς την αλληλεγγύη του προς τον συνάνθρωπο. Πώς μπορείτε να δείξετε εσείς που μας παρακολουθείτε την αλληλεγγύη σας? Πρώτον, για να αποκτήσετε μία κούκλα, συνεπώς να βοηθήσετε το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης, χρειάζονται 3 πολύ απλά βήματα. Πρώτον, μπαίνετε στη σελίδα Καραντίνα και επιλέγετε όποια φιγούρα σας αρέσει. Δεύτερον, δηλώνετε με μήνυμα στη σελίδα την προτίμησή σας και σας αποστέλλετε το IBAN, στο οποίο πρέπει να γίνει κατάθεση εντός 24 ωρών, το οποίο έχει υποδειχθεί από το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης το IBAN. Τρίτον, στέλνετε φωτογραφία ή print screen το κατατεθείριο με αλλοιωμένα τα προσωπικά δεδομένα και η κούκλα κατοχυρώνεται στο όνομά σας. Η κάθε κούκλα, μαζί και η ιστορία της, ορίζεται τουλάχιστον στα 15 ευρώ, ωστόσο ο δωρητής, αν επιθυμεί να καταθέσει μεγαλύτερο ποσό, προφανώς αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Να διευκρινίσουμε για μία ακόμα φορά ότι για την καμπάνια είναι ενήμερο το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης, το IBAN του οποίου και αξιοποιείται. Επίσης, εάν θέλετε να παρακάμψετε όσα σας είπα ή αν δεν τα συγκρατήσατε όπως είναι λογικό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο σύνδεσμο που έχουμε βάλει από κάτω από το παρόν live, να μπείτε στο σχετικό δημοσίευμα του chronos.gr και να βρείτε όλες τις πληροφορίες τις οποίες σας περιέγραψα εγώ τώρα προφορικά, γραπτός, αλλά και να δείτε και τις κούκλες προκειμένου να αγοράσετε όποια εξ αυτών σας αρέσει περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε και σας παροτρύνω, σας προσκαλώ να κάνετε share στο παρόν live ή σε κάποια από τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με αυτή την πρωτοβουλία αλληλεγγύης, προκειμένου η κοινωνία της πληροφορίας να μεγαλώσει και έτσι να πληθύνουν και οι δωρητές του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης, διότι ως μια δομή στήριξης των ευπαθών ομάδων της περιοχής μας, έχει πληγεί από τον κορονοϊό και χρειάζεται την βοήθεια όλων μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.